Καλοκαίρι του 2016 στο Ισραήλ γίνεται μια φυσιολογική αλλαγή στρατιωτικού αρχιραβίνου του Ισραήλ. Ο προηγούμενος αρχιραβίνος του στρατού του Ισραήλ αποχωρεί και αναλαμβάνει τη θέση ένας καινούριος αρχιραβίνος στη θέση του, ο οποίος είναι και αξιωματικός φυσικά του Ισραηλινού στρατού. Αυτό φυσικά θα ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν θα απασχολούσε πάρα πολλούς, εκτός μέσα από αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα στρατού και Ισραήλ μέσα στο εβραϊκό κράτος. Ελάτε όμως που εξαιτίας κάποιων ενδοτικών μέσα στο Ισραήλ αυτό το γεγονός θα πάρει μεγάλη έκταση και εκτός του Ισραήλ και γι' αυτό κάνουμε αυτό το βίντεο. Ο νέος αρχιραβίνος του Ισραήλ, του στρατού του Ισραήλ, ο στρατιωτικός αρχιραβίνος, είναι ο αξιωματικός και ραβίνος Εγιάλ Μωσέ Καρίν, ο οποίος είναι γνωστός για τις πολυπατριωτικές του θέσεις και την στρατιωτική του ικανότητα, αλλά και επίσης είναι γνωστός ως ένας μεγάλος ραβίνος μέσα στους λεγόμενους θρησκευόμενους πατριώτες σιωνιστές Εβραίους, τους Δατίιν Λεουμίν. Ελάτε όμως που φυσικά η τοποθέτηση ενός τέτοιου ραβίνου που έχει προϊστορία ενός ανθρώπου που είναι καθαρά ιδεολόγος και έχει προσφέρει πολλά στο εβραϊκό κράτος και στον Ισραηλινό στρατό και δεν εξαχωράζεται εύκολα από τις ακροαριστερές ελίτες που λειτουργούν κράτος εν κράτη μέσα στο Ισραήλ, ενόχλησε αυτές τις ελίτες από ό,τι φαίνεται, οι οποίες έτρεξαν να ψάξουν οτιδήποτε υποτίθεται αρνητικό υπάρχει στο παρελθόν αυτού του ραβίνου για να τον αμαυρώσουν. Και ψάξανε λοιπόν και βρήκαν ότι πριν μερικά χρόνια ο αρχιραβίνος αυτός του Ισραηλινού στρατού, ο ραβίνος Καρί, σε ένα blog θρησκευόμενων Εβραίων στο ίντερνετ που αφορά καθαρά θέματα αλαχά, εβραϊκού νόμου, θεωρητικής αλαχά, στο blog Kippa όπως αποκαλείται, σε μια θεολογική καθαρά συζήτηση, θεωρητική θεολογική συζήτηση, αναφέρθηκε στο λεγόμενο κομμάτι των εβραϊκών νόμων της Τωρά, του εβραϊκού νόμου της Τωρά, του Eset Yafat Toar. Για όποιον ίσως δεν γνωρίζει, αναφέρεται μέσα στην βίβλο ότι στο αρχαίο Ισραήλ, όταν ένας αρχαίος Ισραηλίτης, ένας αρχαίος Εβραίος στρατιώτης, έβλεπε μία Εβραία του εχθρού, μία κοπέλα όμορφη από τον εχθρό, και ήθελε να την πάρει μαζί του ή ήθελε να παρευρεθεί μαζί της σεξουαλικά, ο Θεός, για να μην φτάσει σημείο ο εβραϊκός στρατός να γίνει στρατός βιαστών, πράγμα που το ξέρουμε αυτό, αν μη τι άλλο σε έναν πόλεμο πάντα στον άνθρωπο βγαίνουν απ' έξω όλα τα αισθήματά του τα πιο σκληρά, τα πιο βάναυσα, τα πιο ζωώδη, και γι' αυτό είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό σε κάθε πόλεμο οι στρατιώτες της μιας παράταξης να βιάζουν δυστυχώς τις γυναίκες του εχθρού. Και επειδή τώρα δεν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά επειδή τώρα και ο Θεός ξέρει πάρα πολύ καλά την ανθρώπινη φύση, δεν μπορεί να έρθει ο Θεός να πει στον άνθρωπο όταν βρίσκεται σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή όπου η ζωώδη φύση του υπερισχύει σε πολλά σημεία να του πει απαγορεύεται απόλυτα. Γιατί αν του πει απαγορεύεται απόλυτα θα το κάνει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Γι' αυτό έχει το Θεός που ξέρει την ανθρώπινη φύση, την αδύναμη ανθρώπινη φύση και λέει στον Εβραίο τότε αρχαίο Ισραηλίτη στρατιώτη: θέλεις να πάρεις αυτή τη γυναίκα? Θέλεις να παρευρεθείς μαζί σεξουαλικά? Κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει εδώ να ξέρεις ότι αν παρευρεθείς μαζί της σεξουαλικά, θα πρέπει μετά όχι απλά να την αφήσεις εκεί που την βρήκες, θα πρέπει να την πάρεις μαζί σου, που, στο στρατόπεδο το Ισραηλιτικό. Εκεί πέρα πρέπει να της δώσεις το δικαίωμα να κλάψει για την οικογένειά της, για τους γονείς της, για το λαό της, για τη χώρα της, και να είναι άσχημη προς εσένα, να φορέσει άσχημα ρούχα, να ξυριστεί το κεφάλι, να ξύρει το κεφάλι της, να είναι όσο πιο αποκρουστική μπροστά σου, και αν τελικά δεν σου αρέσει, να την αφήσεις να φύγει. Αν όμως συνεχίζεις να την θέλεις, θα πρέπει να την πάρεις μαζί σου, να τη φέρεις στην οικογένειά σου, μετά, όχι μόνο απλά στο Ισραηλιτικό στρατόπεδο,
και να την κάνεις Εβραία και να την παντρευτείς ως γυναίκα. Μόνο και μόνο που λεγόταν κάτι τέτοιο τότε στην Τωρά, αυτό έφερε τον άνθρωπο να πει ναι μεν, αλλά. Και έτσι ήταν φυσικό οι περισσότεροι ή και η πλειοψηφία ή και όλοι οι Ισραηλοί, οι τότε Εβραίοι στρατιώτες του Ισραήλ, του αρχαίου Ισραήλ, να μην πλησιάζουν καν τις γυναίκες του εχθρού. Γιατί ξέραν ότι θα έπρεπε μετά να λάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα του Έσεντ Γιαφατώα, το οποίο σήμερα δεν ισχύει. Γιατί δεν ισχύει? Έχει μπει η αλαχά αυτή, αυτός ο εβραϊκός νόμος, στο ράφι. Για ποιο λόγο? Γιατί απλά τότε ένας θα μπορούσε να ήταν παντρεμένος φυσικά και θα μπορούσε να πάρει και μια δεύτερη γυναίκα. Γιατί στα αρχαία χρόνια επιτρεπόταν η πολυγαμία στον εβραϊσμό. Ελάτε όμως που οι ραβίνοι ήδη από τα μεταγενέστερα ρωμαϊκά χρόνια και μετέπειτα, και ιδιαίτερα κατά την εποχή του Μεσαίωνα, απαγόρευσαν σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο την πολυγαμία και σήμερα στον Ιουδαϊσμό υπάρχει μόνο η μονογαμία. Με αποτέλεσμα, ένας Εβραίος σήμερα δεν μπορεί, και να ήθελε, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορεί να πάρει άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα που ήδη έχει. Και ενώ καταλαβαίνουν γιατί πρόκειται, παίρνουν το κομμάτι αυτό, το αναμειγνύουν όπως θέλουν και παρουσιάζουν ξαφνικά στις φυλάδες της ακροαριστερές. Όπως για παράδειγμα στη Γετιώτα Χαρονότ, στη Μαρίβ, στην Άρετς, στο Ισραήλ, παρουσιάζουν διαμέσου αυτών των αριστερών φυλάδων το εξής, ιδιαίτερα η Γετιώτα Χαρονότ, πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο με κύριο τίτλο. Ο νέος στρατιωτικός αρχιραβίνος του Ισραήλ. Άνω κάτω τελεία. Επιτρέπεται ο βιασμός γυναικών, εννοεί γυναικών του εχθρού, στην περίοδο του πολέμου. Για μία στιγμή είπε κάτι τέτοιο ο αρχιραβίνος ο καινούργιος του στρατού? Φυσικά και όχι. Αλλά το μετατρέψαν αυτό έτσι και του αλλάξαν τα λόγια επίτηδες στις συκοφάντες για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξαφνικά όλοι οι ακροαριστεροί στο Ισραήλ, που είναι μια μικρή μειοψηφία φανατικών αριστερών αντισιωνιστών, αντιθρησκευόμενων, με αρκετό αντισημιτισμό, εβραϊκό αντισημιτισμό μέσα τους, όλοι αυτοί, αυτή η μικρή ομάδα και όλες αυτές οι ΜΚΟ, το ακροαριστερό κόμμα του Μέρετς και μετά διάφοροι άλλοι αριστεροί, σηκώνονται να φωνάζουν και να ορίονται και να σκούζουν εναντίον του ρατσιστή, αυτού αρχιραβίνου του στρατού του Ισραήλ, που λέει, που υποστηρίζει και δικαιολογεί τους βιασμούς των κακόμοιρων Αράβων, των γυναικών. Από πού και ως πού? Και σίγουρα, είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι ακροαριστεροί με αυτές τις βλακίες και τις συκοφαντίες που διασπέρνουν εναντίον του Ραβίνου και εναντίον γενικά όλων των θρησκευόμενων και πατριωτών Ισραηλινών, τελικά θα βγάλουν και θα δώσουν αφορμή και στους αντισημίτες από απέξω να αρχίσουν να λένε τον ίδιο μύθο. Γιατί όχι, ίσως αυτός είναι και ο σκοπός τους. Έτσι λοιπόν εμείς εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα, χαιρετίζουμε με όλο μας το σεβασμό αυτό το νέο αρχιραβίνο του Ισραηλινού στρατού, τον αξιωματικό Ραβίνο Εγιάλ Μωσέ Καρίν. Και φαίνεται πως ακριβώς αυτός ο Ραβίνος βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να ενοχλεί τόσο πολύ αυτούς τους ακροαριστερούς που προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να τον βγάλουν από τη θέση του την καινούργια αυτή. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο αρχιραβίνος λέει τους ενοχλεί που έχει δηλώσει ότι δεν θέλει, όχι ο ίδιος απλά με το κεφάλι του, κανείς Ραβίνος δεν λέει πράγματα από το κεφάλι του. Όλα πρέπει να τα αποδείξουμε σύμφωνα με την Τωρά, σύμφωνα με τους εβραϊκούς νόμους, την Αλαχά, το Ταλμού, τη Μισνά. Και λέει αυτός ο Ραβίνος, φυσικά όπως το λέει και η Μισνά και το Ταλμού, ότι απαγορεύεται βασικά να στρατεύονται Εβραίες γυναίκες στον Ισραηλινό στρατό. Πώς θα το κάνουμε? Απαγορεύεται. Το ότι ο Ισραηλινός στρατός το κάνει αυτό, το κάνει. Αλλά το κάνει εναντίον του εβραϊκού νόμου, του εβραϊκού θρησκευτικού νόμου. Και αυτός ο Ραβίνος έχει δηλώσει ότι πραγματικά όταν θα λειτουργεί το Ισραήλ σύμφωνα με τον εβραϊκό θρησκευτικό νόμο, αυτό δεν θα ισχύει. Γιατί δεν είναι ο δρόμος της γυναίκας να κάνει τον πόλεμο. Γενικά, δεν μιλάμε για περιπτώσεις ιδιαίτερες, όπου και οι γυναίκες πρέπει να πολεμήσουν. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, μιλάμε γενικά. Επίσης, ο ενοχλεί λέει ότι ο αρχιραβίνος αυτός λέει είναι εναντίον των ομοφυλόφιλων. Γιατί η Τωρά δεν είναι εναντίον των ομοφυλόφιλων? Ο Ραβίνος αυτός από μόνος το λέει. Φυσικά και τώρα εναντίον της ομοφυλοφιλίας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Καντίν. Και εδώ πέρα θα τελειώσουμε αναφερόμενοι στο τι δήλωσε επίσημο ο Ισραηλινός στρατός
υπέρ του νέου αρχιραβίνου του στρατού του Ισραήλ, του ραβίνου Καρίν. Δηλώνει λοιπόν ο στρατός. Ο αξιωματικός Καρίν δήλωσε πως τα λόγια του παραποιήθηκαν και ήταν απάντηση σε θεωρητική αλαχική ερώτηση και πως με κανέναν τρόπο δεν αφορούσε αυτό κάποια πρακτική εφαρμογή της αλαχά, των λαϊκού νόμου. Ο ραβίνος Καρίν ποτέ του δεν έγραψε. Είπε ή καν σκέφτηκε πως ο Ισραηλινός στρατιώτης επιτρέπεται να παρενοχλήσει σεξουαλικά ή να βιάσει οποιαδήποτε γυναίκα εν ώρα πολέμου. Η παραποίηση των λόγων του λοιπόν είναι λανθασμένη και έρχεται για να δημιουργήσει επίτηδες λανθασμένες εντυπώσεις. Σχετικά με το είδος του ραβίνου Καρίν, πρέπει να ληφθεί υπόψη τα τόσα χρόνια στρατιωτικής του καριέρας, στη στρατιωτική ιεραρχία αλλά και στο πεδίο της μάχης, όπου έδειξε πόσο τηρεί τις αξίες του Ισραηλινού στρατού. Παρ' όλα αυτά, αυτή ήταν η δήλωση του Ισραηλινού στρατού και παρ' όλα αυτά, αυτές οι ακροαριστερές φυλάδες στο Ισραήλ, οι δύο τα Χαρονότη, οι Άρετς, οι Μαρίβ, τα κόμματα τα ακροαριστερά όπως το Μέρετς, τα υπόλοιπα ακροαριστερά σκουπίδια δεν πάβουν να χύβουν το συκοφαντικό του self-hate, το ευρωαντισημητικό δηλητήριό του εναντίον του ραβίνου αυτού. Ο ραβίνος λοιπόν αυτός ο νέος στρατητικός του Ισραήλ έχει την απόλυτη στήριξή μας και όλοι οι βρωμεροί συκοφάντες εναντίον του καλούνται να γυρίσουν στις τρύπες τους μαζί με τα φίδια και τους σκορπιούς στο φυσικό τους δηλαδή περιβάλλον.